Καλησπέρα. Είμαι ο Αχιλλέας Τσιμπογιάννης και είναι εκπομπή Low Mission του Action Special Edition με την Ιωάννα Λαγουμίδου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη ρυθμίση οφειλών. Καλησπέρα. Γεια σας. Η κρίση έχει φέρει πολλούς ανθρώπους σε απόγνωση, που χάσαν τη δουλειά τους, με δάνεια που δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Έχουμε φτάσει μέχρι και αυτοκτονίες να δούμε. Υπάρχουν όμως κάποιες λύσεις για αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται σε αυτή τη δύσκολη θέση. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό? Ευχαρίστως. Θα σας μιλήσω με μια πραγματική υπόθεση για να καταλάβουμε ακριβώς την κατάσταση αυτή. Θυμάμαι το 2011 ήρθε στο γραφείο μου μια φίλη μου σε κατάσταση απόγνωσης. Γιατί? Είχε πάρει δάνεια, όπως πάρα πολλοί άλλοι Έλληνες. Τη δεκαετία του 2000-2010, όπως ξέρετε, το 2004, 2005, 2006, 2007 όλοι οι Έλληνες δανειοδοτήθηκαν με βάση τα δεδομένα και τα εισοδήματα της εποχής εκείνης. Ήρθε η κρίση. Έχασαν τις δουλειές τους, άλλαξαν δουλειές, μειώθηκαν τα εισοδήματα αλλωνών και αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση που σας λέω είναι μία τέτοια περίπτωση. Το συγκεκριμένο άτομο ενώ είχε εισοδήματα της τάξης των 100.000 το έτος, έφτασε να έχει λιγότερο από 25.000. Τι θα έκανε λοιπόν με δάνεια που οι δόσεις τους ξεπερνούσαν τα 2.500 το μήνα? Ήταν μονόδρομος ότι θα έχανε και το μοναδικό σπίτι που αποτελούσε την κύρια κατοικία της. Ψάξαμε λοιπόν, διερευνήσαμε τι δυνατότητες είχε και πραγματικά είδαμε ότι μπορούσε να επωφεληθεί αυτό το νόμο που βγήκε το 2010, τον 3869, τον γνωστό ως νόμο Κατσέλη. Σήμερα βέβαια είναι γνωστός ο νόμος Κατσέλη. Τότε όμως φανταστείτε ήταν τα πρώτα βήματα. Ο νόμος αυτός ρυθμίζει οφειλές των ιδιωτών, δεν θέλει δόλο στην δημιουργία των οφειλών, δηλαδή τα έφαγα, πήρα τα δάνεια, τα έφαγα και θέλω να ρυθμίσω τώρα τις δόσεις, αλλά στην περίπτωση των ανθρώπων, των νοικοκυρέων, που θέλουν να σώσουν την κατοικία τους, πράγματι είναι λυτρωτικός. Γιατί? Οι τράπεζες, που συνήθως αυτές είναι οι δανείστριες, το πρώτο ευάλωτο στοιχείο του οφειλέτη που θα χτυπήσουν είναι το ακίνητο. Το ακίνητο και κυρίως η κύρια κατοικία. Αυτό τον Έλληνα που είναι δεμένος με την κύρια κατοικία του καταλαβαίνετε ότι τον πονάει πάρα πολύ. Βρίσκεται όμως σε αδιέξοδο ο καθένας που δεν μπορεί να πληρώσει τις δόσεις. Εκμεταλλευόμενος λοιπόν τον νόμο αυτό, μπορεί να ρυθμίσει τις δόσεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός του. Και πράγματι έχουμε την ευκαιρία, χάρη σε αυτές τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, με την υπαγωγή της αίτησης, με την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του νόμου, να έχουμε αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων. Καταλαβαίνετε τι ανακούφιση δίνει αυτό στον κόσμο. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο κάθε ένας οφειλέτης μπορεί να καταβάλει, σύμφωνα με όσα λέει ο νόμος, το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης, που όμως μπορεί να είναι και ακόμα λιγότερο, αρκεί να μην είναι κάτω από 40 ευρώ σε όλες τις τράπεζες. Είναι πολύ ανακουφιστικό. Έχουν σωθεί σπίτια, έχουν σωθεί οικογένειες, γιατί μπορούν με τον τρόπο αυτόν όλοι να κατανείμουν τα εισοδήματά τους, τα οποία είναι σαφώς λιγότερα στην τσέπη τους σήμερα, στον οικογενειακό προϋπολογισμό, με καλύτερο τρόπο και σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες. Πώς μπορούν να πετύχουν μια μειωμένη δόση και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση? Ναι. Μειωμένη δόση μπορούν να επιτύχουν εάν έχουμε πραγματικά μειωμένα εισοδήματα. Στο δικαστήριο λοιπόν πρέπει να προσκομίσουμε τα πραγματικά εισοδήματα
ποια είναι η σημερινή οικονομική κατάσταση σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα έξοδα της οικογένειας. Μπορεί να υπάρχουν παιδιά που έχουν αυξημένα έξοδα σε σχολεία, σε ανάγκες γενικώς για τη διαβίωσή τους. Μπορεί να υπάρχουν άλλα μέλη στην οικογένεια που να μην δουλεύουν σήμερα, γιατί η ανεργία είναι ένα γνωστό πρόβλημα, υπαρκτό στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Αυτά λοιπόν τα προσμετρά ο δικαστής για να βγάλει να εκδώσει μία απόφαση στο πρώτο βήμα που ζητάμε μία έκδοση προσωρινής διαταγής. Με αυτή την απόφαση λοιπόν έχουμε δόσεις προσαρμοσμένες στα εισοδήματα του καθενός, οι οποίες μπορεί να είναι ακόμα και μηδενικές. Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα χάρη στον νόμο αυτόν, όπως έχει υποστεί μια τροποποίηση στο ενδιάμεσο, να έχουμε ακόμα και μηδενικές δόσεις εάν αποδείξουμε ότι δεν υπάρχουν σήμερα εισοδήματα σε αυτόν που κάνει την αίτηση. Πέραν αυτού, διασώζονται και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν έναν χι μισθό, όμως από στο μισθό αυτό τους γίνεται παρακράτηση μεγάλων ποσών από την υπηρεσία που τους μισθοδοτεί λόγω δανεισμού τους. Τι γίνεται λοιπόν, ας πάρουμε ένα παράδειγμα που έχουμε έναν υπάλληλο κάπου με μισθό των 1.000 ευρώ, ο οποίος έχει παρακράτηση λόγω δανείων στον ίδιο του το μισθό της τάξης των 400-500 ευρώ, που υφίστανται τέτοιες πραγματικές καταστάσεις. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, αν έχει οικογένεια, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα έξοδα της οικογένειάς του και να πληρώνει και τις δόσεις των δανείων όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι πρότινος. Τι μπορεί να κάνει? Αν σταματήσει να πληρώνει, κινδυνεύει με την περιουσία του, κινδυνεύει με τις συνέπειες του οφειλέτη που έχει ληξει πρόθεσμες οφειλές. Να πληρώνει δεν μπορεί. Εάν κάνει λοιπόν την αίτηση να υπαχθεί σε αυτόν τον νόμο, μπορούμε να ζητήσουμε άρση της παρακράτησης των ποσών αυτών από το μισθό του. Κατά συνέπεια, θα του μείνουν αυτά τα χρήματα που παρακρατούνταν από το μισθό, ας υποθέσουμε τα 500 ευρώ στο παράδειγμα, θα έχει λοιπόν ένα ατόφιο χιλιάρικο και αυτό το 500άρικο ή το όποιο άλλο ποσό θεωρήσει ο δικαστής αναγκαίο, θα το κατανείμει συμμέτρος σε όλους τους δανειστές του, σε όλες τις τράπεζες. Δεν θα του παρακρατείτε λοιπόν το 500άρικο και επιπλέον να υποχρεούται να πληρώσει και άλλα ποσά στις τράπεζες. Έχει αυτό το σοβαρό ευεργέτη. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος σύζυγος με είτε περιουσία είτε άλλο εισόδημα, τι γίνεται? Μάλιστα. Τα εισοδήματα του συζύγου στην περίπτωση αυτή προσμετρώνται για να βρούμε ποιο είναι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Γιατί σίγουρα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των βιωτικών αναγκών της οικογένειας. Οπότε θα βάλουμε κάτω στον υπολογισμό τα εισοδήματα του ετούντος, του οφειλέτη και τα εισοδήματα του συζύγου, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει τις οικογενειακές οικονομικές ανάγκες. Εκείνο όμως που δεν λαμβάνεται υπόψη είναι η περιουσία του συζύγου που δεν είναι οφειλέτης. Ο δανειστής λοιπόν, που συνήθως να μιλάμε είναι οι τράπεζες για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, δεν μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση της περιουσίας του συζύγου, του άλλου συζύγου, για οφειλές αυτού ο οποίος έχει υπογράψει τη δανειακή σύμβαση. Σε περίπτωση που κάποια δόση δεν εξυπηρετηθεί, υπάρχει περίπτωση η τράπεζα να προχωρήσει σε κάποια κατάσχεση? Σε περίπτωση που υπάρχουν δόσεις οι οποίες δεν έχουν εξυπηρετηθεί, δεν έχουν πληρωθεί και τις λέμε εμείς ληξιπρόθεσμες, πράγματι οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε έκδοση διαταγής πληρωμής. Αυτό είναι μια διαδικασία δικαστική με την οποία παίρνουμε τη διαταγή πληρωμής, που είναι μια δικαστική απόφαση, και στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε, εκείνος ο οποίος, επιμελία του οποίου εξεδόθη αυτή η διαταγή πληρωμής, να προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σοβαρό είναι αυτό.
Η υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στον νόμο της ρύθμισης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών πράγματι αποτελεί λόγο κατά τον οποίο δεν προχωρά αυτή η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν θέλω να τα πω αυτά, τα λέμε σήμερα απλουστευμένα για να είναι απολύτως κατανοητά, αλλά αυτή είναι η ουσία του θέματος, ότι η υπαγωγή στον νόμο ανακουφίζει, φέρνει γαλήνη και ηρεμία, φέρνει ένα σωστό προγραμματισμό στα νοικοκυριά και από την άλλη βάζει και σε ένα δρόμο πληρωμής κάποιων δόσεων από τον οφηλέτη προς την τράπεζα. Δηλαδή, ας πούμε ότι βοηθάει και στη ρευστότητα των τραπεζών. Άρα είναι μία λύση στην οποία οι οφηλέτες συνίσταται να προχωρήσουν. Μόνο ωφέλη έχουν να λάβουν από αυτή τη λύση. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Λαγουμίδου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε σύντομα και πάλι κοντά σας.